Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Λουτρό αίματος στην έρημο 45 ώρες μετά την έναρξη των σκληρών χερσαίων συγκρούσεων. Παρά την άρση του εμπάργου στην ενημέρωση, οι πληροφορίες είναι ακόμη ασαφείς. Ωστόσο, από τις εικόνες που μεταδίδονται και από τα τηλεγραφήματα των διεθνών πρακτορείων, προκύπτει ότι η προέλαση των συμμαχικών δυνάμεων συνεχίζεται. Μία σημαντική δήλωση έκανε στο Λονδίνο ο Βρετανός Υπουργός Αμήνης Τόμ Κινγκ. Από τώρα, είπε, μπαίνουμε στην κρίσιμη φάση της χερσαίας μάχης και ο πόλεμος γίνεται όλο και πιο δύσκολος γιατί συμμετέχουν σε αυτόν οι ικανότερες Ιρακινές δυνάμεις. Από τη δική του πλευρά, το Ιράκ ανακοίνωσε πως οι δυνάμεις του έχουν εμπλακεί σε σφοδρές μάχες σε ολόκληρο το μήκος του μετόπου και προκαλούν βαριές απώλειες στις ΗΠΑ και στους συμμάχους τους. Χτες, ξαφνικά, το Ιράκ απάντησε με πυραυλική επίθεση στο Ριάντ εναντίον Αμερικανικών στόχων για πρώτη φορά με βαλιστικό πύραυλο. Ένας Αλ Χουσέιν, βελτιωμένη έκδοση του Σκουντ, σκότωσε 12 Αμερικανούς στρατιώτες στον Ταχράν της Σαουδικής Αραβίας. Ο Ιρακινός πύραυλος χτύπησε και κατέστρεψε ένα κτίριο στο εμπορικό κέντρο της πόλης Χομπάρ, κοντά στον Ταχράν, κατάλημα Αμερικανών στρατιωτών. Πάνω από 100 Αμερικανοί βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο κτίριο. Η ισχυρότατη έκρηξη συγκλώνησε την περιοχή, το κτίριο άρπαξε αμέσως φωτιά και το μόνο που απέμεινε από αυτό είναι ο μεταλλικός σκελετός του. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι είδαν τουλάχιστον 40 ανθρώπους να μεταφέρονται με ασθενοφόρα και δύο αμερικανικά ιατρικά ελικόπτερα προσγειώθηκαν στο δρόμο μπροστά στο κτίριο όπου είχαν σπεύσει πυροσβεστικά και αστυνομικά οχήματα. Ένας δημοσιογράφος ανέφερε ότι είδε ένα αντιβαλιστικό Patriot να εκτοξεύεται για να αναχαιτήσει τον Ιρακινό πύραυλο, αλλά όπως είπε, εξεράγει στον ουρανό πριν πλήξει το στόχο του. Τάγκ εναντίον τάγκ και λουτρό αίματος έξω από την πόλη του Κουβέιτ. Τα αμερικανικά και τα βρετανικά τάγκ αντιμετώπισαν το απόγευμα μια μεραρχία της προεδρικής φρουράς έξω από την πόλη του Κουβέιτ. Ο αριθμός των αρμάτων που παίρνουν μέρος σε αυτή τη μάχη είναι άγνωστος, αλλά φαίνεται πως πρόκειται για τη μεγαλύτερη αρματομαχία από την έναρξη των χερσαίων επιχειρήσεων και από το αποτέλεσμά της θα κριθεί η κατάληψη του Κουβέιτ. Την ημέρα που πέρασε το νότιο-ανατολικό Ιράκ, σκοτίνιασαν 300 ελικόπτερα Σινούκ που μπήκαν 80 χιλιόμετρα μέσα στο Ιρακινό έδαφος για να αποκόψουν τις γραμμές ανεφοδιασμού των Ιρακινών. Τα Σινούκ μετέφεραν επίσης 50 στρατιωτικά οχήματα και τόνους καυσίμων και πυρομαχικών για ανεφοδιασμό των Αμερικανικών στρατευμάτων που βρίσκονται στο Ιρακινό έδαφος. Ας δούμε όμως το χάρτη της θέσης των συμμαχικών δυνάμεων. Ο κύριος όγκος της προεδρικής φρουράς, δηλαδή των επίλεκτων στρατιωτών του Σαντάμ, βρίσκεται στο βόρειο Κουβέιτ και στο νότιο Ιράκ. 2.000 Αμερικανοί στρατιώτες της 101ης αερομεταφερόμενης μεραρχίας προσπαθούν να ανακόψουν τις οδούς ανεφοδιασμού της προεδρικής φρουράς. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη επιχείρηση με ελικόπτερα Σινούκ του χερσαίου πολέμου στο έδαφος του Ιράκ. Οι γαλλικές δυνάμεις προχωρούν και αυτές στο Ιρακινό έδαφος και ανατολικά τους, επίσης στο Ιρακινό έδαφος, προχωρούν αμερικανικές και βρετανικές μονάδες. Οι Αιγύπτιοι χτυπούν το Κουβέιτ. Οι Συριακές και Σαουδαραβικές δυνάμεις έχουν επίσης εισβάλει στο Κουβέιτ και οι θέσεις τους είναι ανατολικά των Αιγυπτίων. Αμερικανοί και Σαουδάραβες στρατιώτες του πεζικού προχωρούν στο έδαφος του Κουβέιτ παράλληλα με την ακτή. Γάλλοι και Αμερικανοί αλεξιπτωτιστές έπεσαν στην πόλη του Κουβέιτ, ενώ οι Αμερικανοί πεζοναύτες αναμένεται να πραγματοποιήσουν απόβαση στις ακτές του Κουβέιτ ανά πάσα στιγμή. Το Αμερικανικό Πεντάγωνο ανακοίνωσε αργά απόψε ότι μέχρι τώρα 25.000 Ιρακινοί στρατιώτες έχουν παραδοθεί. Το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων μετέδωσε δήλωση εκπροσώπου της Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού, ο οποίος υποστήριξε ότι οι ταινίες και οι φωτογραφίες αιχμαλώτων πολέμου, όπως αυτές που μεταδίδονται, παραβιάζουν τις συνθήκες της Γενέβης για τους αιχμαλώτους πολέμου. Πολλοί από τους αιχμαλώτους είναι τραυματισμένοι, αλλά σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του Συμμαχικού Στρατηγίου στο Ριάντ, μεγάλος αριθμός Ιρακινών στρατιωτών απλώς παραδίδεται. Ένας Ιρακινός συνταγματάρχης που παραδόθηκε μαζί με όλους τους άνδρες του, δήλωσε ότι αποφάσισαν να παραδοθούν γιατί δεν ήθελαν να πολεμήσουν τους αδελφούς Άραβες. Είπε ακόμα ότι το ηθικό των Ιρακινών στρατιωτών είναι πολύ χαμηλό. Όπως δείχνει και το βίντεο, οι Ιρακινοί στρατιώτες φαίνονται πεινασμένοι και τρώνε με βουλιμία τις γαλέτες που τους προσφέρουν οι στρατιώτες των συμμαχικών δυνάμεων. Πριν από λίγο, το Associated Press μετέδωσε ότι η Σοβιετική Ένωση παρουσίασε απόψε μία νέα ειρηνευτική πρωτοβουλία για την κατάπαυση των εχθροπραξιών στον Περσικό. Η Μόσχα τώρα προτείνει να ορίσει το Συμβούλιο Ασφαλείας την ημερομηνία που θα αρχίσει η αποχώρηση των Ιρακινών στρατευμάτων από το Κουβέιτ. Τη Σοβιετική πρόταση παρουσίασε ο πρεσβευτής της χώρας στα Ηνωμένα Έθνη, Γιούλι Βοροντσόφ, σε ανεπίσημες διαβουλεύσεις που έγιναν εκτάκτως και κλεισμένων των θυρών. Να επιστρέψουμε στα δικά μας. Στο νήμα κυριολεκτικώς κρίθηκε η αναμέτρηση στο συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας για την εκλογή της νέας Κεντρικής Επιτροπής. Είναι χαρακτηριστικό ότι στις δύο τελευταίες θέσεις ισοψήφισαν τέσσερις και έγινε κλήρωση για να εκλεγούν οι δύο. Και τότε κέρδισαν ελαφρά υπεροχή οι λεγόμενοι συντηρητικοί. Όμως οι ακριβείς σχετισμοί θα φανούν την ερχομένη Τετάρτη, οπότε η Κεντρική Επιτροπή θα εκλέξει τον νέο Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας.
Η 11η στη νέα κεντρική επιτροπή του ΚΚΕ, που αριθμεί 111 μέλη, είναι. Πρώτος εξελέγει ο πρόεδρος του κόμματος Χαρίλαος Φλωράκης με 718 ψήφους. Δεύτερος, ο κύριος Γιώργος Χουρμουζιάδης με 666. Τρίτη, η Μαρία Δαμανάκη με 655. Τέταρτος, ο Γιάννης Δραγασάκης με 652. Πέμπτος, ο Βασίλης Εφρεμίδης με 651. Έκτη, η Αλέκα Παπαρίγα με 649. Έβδομος, ο Γρηγόρης Φαράκος με 646. Όγδος, ο Σπύρος Χαλβατζής με 643. Ένατος, ο Στέλιος Λογοθέτης με 639. Δέκατος, ο Θόδωρος Παφίλης με 637, που ισοψήφισε με τον Ορέστη Κολοζόφ. Ας δούμε όμως πώς κρίνουν τα αποτελέσματα, αλλά και τι προβλέπουν ή αποφεύγουν να πούνε για το τι μέλη γενέστε τρία κορυφαία στελέχη. Στο Θοδωρή Ρουσόπουλο μίλησαν η κυρία Παπαρίγα, ο κύριος Κολοζόφ και ο κύριος Ανδρουλάκης. Νομίζω ότι παρά τα προβλήματα που έχει, εκφράζεται σαφώς μια δυναμική ανανέωση του ΚΚΕ. Υπάρχει μια ανανέωση και σε πρόσωπα και σε θέσεις. Ποιος θα είναι γραμματέας? Είναι πολύ πρόωρο. Στις φήμες ότι υποψήφιος θα είναι και ο κύριος Ορέστης Κολοζόφ, ο ίδιος απάντησε. Το κατά πόσο εγώ θα αποδεχτώ την Α ή τη Β θέση που θα κρίνει η Κεντρική Επιτροπή είναι ζήτημα που θα εκτιμηθεί κατά τη διάρκεια της συνεδρίας. Τέλος, ρωτήσαμε την κυρία Αλέκα Παπαρίγα αν θα θέσει υποψηφιότητα για το νέο πολιτικό γραφείο του κόμματος. Εμείς ακούμε προτάσεις, ο καθένας από εμάς ακούμε προτάσεις. Προσωπικά δεν σκέφτομαι να βάλω κάποια υποψηφιότητα, θα ακούσω τις γνώμες των μελών της Κεντρικής Επιτροπής. Η κοινότητα ενέκρινε οριστικώς το δάνειο των 2,2 δισεκατομμυρίων εκιού προς την Ελλάδα, με όρους για τους οποίους ο κ. Χριστοδούλου είπε ότι συνιστούν μια διεθνή υποχρέωση της χώρας και προσέθεσε ότι τώρα αρχίζουν τα προβλήματα. Το δάνειο θα δοθεί σε τρεις δόσεις και οι όροι είναι οι εξής. Να μειωθεί ο πληθωρισμός από το 22% στο 7% μέχρι το τέλος του 1993. Να εισπραχθούν 65 δισεκατομμύρια δραχμές φόροι από τους αγρότες. Να μειωθεί κατά 10% ο αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων. Να τηρηθεί αυστηρή εισοδηματική πολιτική στο δημόσιο τομέα μέχρι το 1993. Να μειωθούν τα ελλείμματα του δημοσίου από το 16,6% του εγχωρίου προϊόντος που είναι σήμερα στο 9% στο τέλος του 1993. Και τέλος, να μειωθεί το ποσοστό δανεισμού του δημοσίου. Από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Γιάσμος Αρσένης, υπεύθυνος του τομέα εθνικής οικονομίας, σχολιάζοντας τη χορήγηση του δανείου, είπε ότι οι όροι είναι δεσμενέστατοι και θέτουν ουσιαστικά τη χώρα μας υπό πολιτική κυδαιμονία. Απαντώντας στον κύριο Αρσένη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι αυτοί που επιχειρούν ως Κασάνδρες την ιδέα ότι δεν θα παίρναμε το δάνειο, απέβαλαν το προσωπία τους και απεκάλυψαν τώρα τη δυστυχία τους. Όμως το δάνειο συσχετίστηκε ευνηδίως με το 4ο χρηματοδοτικό πρωτόκολλο της ΕΟΚ προς την Τουρκία και το ελληνικό βέτο. Το Associated Press μετέδωσε από τις Βρυξέλλες ότι οι Υπουργοί Οικονομικών των 12 συμφώνησαν να αρχίσουν συζητήσεις για την άσκηση του ελληνικού βέτο. Όμως ο κ. Χριστοδούλου το διέψευσε, λέγοντας ότι δε μία δέσμευση ανέλαβε η κυβέρνηση. Οι κύριοι Αρσένης και ο Μελιώτης από το ΠΑΣΟΚ υποστήριξαν ότι η κυβέρνηση όφιλε να δηλώσει κατηγορηματικά ότι δεν αφίσταται από τις πάγιες ελληνικές θέσεις για το βέτο. Νέο Υπουργικό Συμβούλιο πρότεινε χθες ο Μιχάλη Κορμπατσόφ. Το νέο Υπουργικό Συμβούλιο θα είναι ολιγομελές, αποτελούμενο συνολικά από 30 άτομα. Τους ηγέτες των 15 δημοκρατιών της Σοβιετικής Ενώσεως και άλλους 15 που το όνομά τους δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί. Ο ίδιος ο Σοβιετικός ηγέτης πρότεινε χθες τους 23 πρώτους. Από αυτούς οι 17 συμμετείχαν και στην προηγούμενη κυβέρνηση, ανάμεσά τους ο Υπουργός Εσωτερικών Μπορίς Πούγκο, ο Υπουργός Αμήνης Δημήτρη Γιαζόφ, στόχος των μεταρρυθμιστών, και ο Υπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρ Μπεσμέρτνικ. Οι προτάσεις Κορμπατσόφ έγιναν με καθυστέρηση 2 μηνών. Αμερικανικό ενδιαφέρον για τις εξελίξεις στην Αλβανία. Συγκεκριμένα, η εκπρόσωπος του State Department, κυρία Τέιτ Γουίλερ, δήλωσε ότι η Αμερικανική κυβέρνηση υποστηρίζει τις προσπάθειες του αλβανικού λαού για τη δημιουργία μιας πιο ανοιχτής και ευημερούσας κοινωνίας. Και στην Αθήνα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξέφρασε την ανησυχία τόσο της κυβερνήσεως όσο και των 12 της ΕΟΚ για τις εξελίξεις. Σαμποντάζ θεωρεί η αστυνομία ότι έγινε στον Boeing 737 της Ολυμπιακής Αεροπορίας. Χτες, λίγο πριν το αεροπλάνο απογειωθεί για Θεσσαλονίκη και Μιλάνο, βρέθηκαν στους κινητήρες του χαλίκια. Ας ακούσουμε τον Μάνο Τσαγκαράκη. Η ασφάλεια Αττικής ολοκλήρωσε σήμερα την προανάκριση για την υπόθεση του Boeing Thasos της Ολυμπιακής, στους κινητήρες του οποίου βρέθηκε άμμος χθες το πρωί, λίγο πριν από την αναχώρησή του για Θεσσαλονίκη και Μιλάνο. Στον φάκελο που διαβιβάζεται στην Εισαγγελία Αθηνών, περιέχεται το πόρισμα των αστυνομικών που έκαναν την έρευνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αξιωματικοί κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το αεροσκάφος έγινε στόχος άγνωστων σαμποτέρ. Και αυτό γιατί, όπως λένε, εκτός από την άμμο βρέθηκαν και χαλίκια στους αεραγωγούς των κινητήρων, τα οποία πρέπει να τοποθετήθηκαν από ανθρώπινο χέρι. Σημειώνεται ακόμη στο πόρισμα ότι το αεροσκάφος βρισκόταν ασφαλισμένο σε υπόστεγο και εξ αυτού του λόγου αποκλείεται τα αμοχάλικα να μπήκαν στους κινητήρες από τον δυνατό αέρα. Οι αξιωματικοί εξέτασαν πριν συντάξουν το πόρισμά τους 15 υπαλλήλους και εργάτες της Ολυμπιακής. Ο καιρός, σύννεφα και βροχές, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού, προβλέπονται.